Μένουμε στη Βουλή, γιατί με αλλαγές και βελτιώσεις, κυρίες και κύριοι, κατατίθεται το φορολογικό νομοσχέδιο. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων διευκολύνονται, ενώ διαγράφονται και μικροοφειλές προς την εφορία. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δημητρέλη, που θα μας πει όλα όσα έρχονται. Σπύρο. Λίνα, το αργότερο στην Πέμπτη κατατίθεται το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο ήταν σε δημόσια διαβούλευση με προσθήκες αλλά και με βελτιώσεις. Να δούμε ποιες είναι αυτές τις σημαντικότερες βελτιώσεις που περιλαμβάνει. Θα μεταβιβάζονται ευκολότερα ακίνητα τα για τα οποία υπάρχουν οφειλές ένφια. Ο συμβολογράφος θα παρακρατά το ποσό της οφειλής του ένφια και θα το αποδίδει αυτός στην εφορία για να γίνεται η μεταβίβαση πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Δεύτερον, παραμένει η έκπτωση 5% από το εισόδημα από ακίνητα για τους ιδιοκτήτες που προχωρούν σε ανακαίνιση της κατοικίας τους και παίρνουν τη σχετική φοροαπαλλαγή. Διαγράφονται όλες οι μικροοφειλές προς την εφορία, δηλαδή οφειλές έως και 10 ευρώ προκειμένου να εκδίδεται γρηγορότερα η φορολογική ενημερότητα, ενώ σε ό,τι αφορά το μέτρο των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών δαπανών, δηλαδή δαπανών με κάρτα, το 30% θα υπολογίζεται επί του εισοδήματος αφού αφαιρεθεί η διατροφή συζύγων και παιδιού, καθώς και οι δωρεές προς το δημόσιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο Δημητρέλη.